Να θυμίσω ότι συμπληρώνουμε μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Είναι σε ακριβώς 12 ώρες από τώρα, 11 και 20 το βράδυ έγινε αυτό το οποίο σκόρπισε θλίψη. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στην κανονικότητά μας και να καλωσορίσουμε σήμερα τον Σπύρο Κυρίτση, τον πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα από την τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Καλημέρα κύριε Τόκα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να δούμε και τα δικά μας θέματα. Είναι μια ημέρα όπου χθες βέβαια προηγήθηκε αυτή η μεγάλη πτώση. Θα το συζητήσουμε μετά για τους λόγους και τα αίτια. Εμείς όμως σας είχαμε καλέσει την προηγούμενη εβδομάδα και επαναφέρομαι τώρα την κουβέντα μας για αυτούς τους 6 πυλώνες τους οποίους είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Σταϊκούρας το Φεβρουάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Εν όψη και του νομοσχεδίου που δεν ξέρω τώρα αν επειδή εκλογές θα πάνε αρκετά πίσω, αν θα προλάβει η κυβέρνηση να τα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Θα το δούμε αυτό. Πάντως θα θέλαμε τη θέση και την άποψη του ΣΜΕΧΑ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευχαρίστω. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλων των μελών του χρηματιστηρίου τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πραγματικά ασύλληπτης τραγωδίας που ακόμα συγκλονίζει όλη τη χώρα. Εύχομαι και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο και να μην έχουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε, να ξαναδούμε τέτοιου είδους καταστάσεις που πραγματικά είναι τόσο θλιβερές και μας έχουν όλους έτσι αποσυντονίσει, όπως είπατε προηγουμένως και όλες αυτές τις μέρες, και όλα έρχονται δεύτερα και τρίτα στην ιεράρχηση πλέον των προτεραιοτήτων. Πάμε τώρα λοιπόν στα θέματα μας, τα τρέχοντα θέματα. Να κάνω μια μικρή έτσι ιστορική αναδρομή. Πριν από περίπου 2-2,5 χρόνια είχε γίνει μια σοβαρή, θα έλεγα, πρωτοβουλία και ίσως θα έλεγα η πιο αξιόλογη των τελευταίων ετών, υπό την αιγίδα του τότε Υπουργού, του κυρίου Ζαβού αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος είχε συγκεντρώσει όλους τους εκπροσώπους από όλους τους θεσμικούς φορείς της αγοράς, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ΣΜΕΧΑ, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Επιτροπή Κεφαλαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ίδιο το Υπουργείο. Και οι εκπρόσωποι που ήταν άνθρωποι παράγοντες αγοράς, όπως καταλαβαίνετε, είχαν κάτι γύρω από ένα τραπέζι, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, και είχαν συζητήσει και είχαν καταλήξει και είχαν διαμορφώσει ένα πλαίσιο 50 περίπου προτάσεων, οι οποίες στόχευαν στην αυτό που λέμε ανάπτυξη, ανασύνταξη της ελληνικής κεφαλαγοράς. Προτάσεις συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, που καλύπτουν διάφορους τομείς εντράσεων και ενεργειών. Και αυτή η πρωτοβουλία στη συνέχεια θα μπορούσε να συνεχίσει σε επίπεδο Υπουργείου και όπου αλλού χρειαστεί, ώστε κάποιες από αυτές τις προτάσεις είτε να θεσμοθετηθούν είτε να χρηματοδοτηθούν ως ενέργεια ενώ. Με θα έλεγα έτσι, βασικό χρηματοδότηση όλης αυτής της προσπάθειας που θα μπορούσε να είναι και η ίδια η ΕΧΑΕ. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια δεν προχώρησε, δεν εξελίχθηκε. Παρέμεινε αυτές οι προτάσεις κάπου θα έλεγα έτσι προσωρινά χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ανάπτυξη. Ευτυχώς όμως το Υπουργείο Οικονομικών συνέχισε κάποιες τις δικές του δραστηριότητες, τις δικές του δράσεις για το συγκεκριμένο θέμα με τη βοήθεια της EBRD, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κυρίως συζήτησαν και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο, όπως είπατε προηγουμένως, 6 αξόνων και παρουσιάστηκε πριν από 2 εβδομάδες από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, που αυτοί οι 6 άξονες σε πρώτο επίπεδο και περαιτέρω η ανάλυση τους σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο που θα ακολουθήσει, έχουν ως στόχο πάλι αυτό που λέμε ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαγοράς. Έχουμε λοιπόν με βάση την παρουσίαση που μας έγιναν πριν από περίπου 2 εβδομάδες από τον Υπουργό και από τους συμμετέχοντες σε αυτή την ομάδα εργασίας, την EBRD, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, την ΕΛΤΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχουν λοιπόν 6 θα έλεγα, πυλώνες που, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή και μας παρουσιάστηκε, αυτοί θα πρέπει περαιτέρω στη συνέχεια να αξιοποιηθούν περαιτέρω, να αναλυθούν, να εξειδικευτούν, να βγουν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε όλο αυτό που λέμε ένα συντεταγμένο σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης κεφαλαγοράς, να μπορέσει να έχει αρχή, μέση και τέλος, να εφαρμοστεί τα προσεχή χρόνια και να ξέρουμε όλοι πού πάμε, πώς πάμε και τι κεφαλαγορά θέλουμε στο προσεχέ διάστημα. Επιγραμματικά θα αναφέρω αυτούς τους 6 άξονες. Είναι ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και της ΕΛΤΕ. Είναι θέσπιση κινήτρων για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, το FinTech δηλαδή, καθώς και των ESG κριτηρίων. Απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών. Θέσπιση περαιτέρων κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης και προσφοράς στην ελληνική κεφαλαγορά, πρόθεση της χρηματοοικονομικής παιδείας και θέσπιση φορολογικών κινήτρων. Καθένας λοιπόν από αυτούς τους άξονες είναι διακριτός και όπως είπα και πριν, χρειάζονται περαιτέρω δράσεις, περαιτέρω ενέργειες, περαιτέρω συζήτηση για να μπορέσουν αυτοί όλοι να υλοποιηθούν και είναι βασικό να έχουμε όλοι μας στην αγορά ένα πλαίσιο, θα έλεγα, χρονικό
και τα βήματα που απαιτούνται, ώστε να ξέρουμε όλα αυτά πότε θα υλοποιηθούν, πώς θα υλοποιηθούν, πότε θα εφαρμοστούν και τι αποτέλεσμα να μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα μπορέσουν αυτά τα μέτρα να φέρουν στην ελληνική κεφαλαγορά. Ένσταση έχει ως μέχρι σε αυτά τα μέτρα ή θέλει κάτι παραπάνω? Ένσταση δεν υπάρχει με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, διότι αυτά που σας είπα προηγουμένως κινούνται στη λογική της προσπάθειας που έγινε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, όπως προανέφερα. Άρα είμαστε λίγο πολύ στον ίδιο δρόμο. Αυτό όμως θα έλεγα η παρατήρηση του ΣΜΕΧΑ και όπως το εκφράσαμε και με το δελτίο τύπου μας, φαντάζομαι και οι λοιποί φορείς της αγοράς συμφωνούν σε αυτό, είναι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα από εδώ και πέρα βήματα όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των μέτρων και ένας οδικός χάρτης, με αρχή, μέση και τέλος, και χρονικός δηλαδή, ώστε να ξέρουμε όλη αυτή η προσπάθεια πώς θα καταλήξει, πότε θα καταλήξει. Γιατί ξέρετε, προσπάθειες γίνονται στο παρελθόν. Είναι σημαντικό αυτές κάπου να έχουν μορφοποιηθεί ως αποτέλεσμα. Και πολύ πιο σημαντικό, σε αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων της ελληνικής κεφαλαγοράς, που είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα λειτουργούμε, αντιμετωπίζουμε τα θέματα της αγοράς, γνωρίζουμε και μπορούμε να συνδράμε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, κύριε Κυρίτση, έχουμε 5 λεπτά που μας απομένουν μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και θα θέλαμε το σχόλιο σας και για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου από την αρχή του χρόνου. Ήσασταν εσείς που τα λέγαμε εδώ μαζί την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Κάναμε Χριστούγεννα μαζί. Κάναμε Χριστούγεννα μαζί, πολύ σωστά. Αλλά και για την τροχιά διόρθωσης που φαίνεται να έχει μπει ο Γενικός Δείκτης από χθες τουλάχιστον. Κοιτάξτε, το ελληνικό χρηματιστήριο τελευταία. Το 2022 που μας έκλεισε είχε μια θετική πορεία. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι το 2023, και το ακόμα πιο σημαντικό, ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Είχαμε περίπου μια αύξηση, θα έλεγα, του δείκτη της τάξης του 20% μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους, που είναι σε επίπεδο παγκόσμιο, είναι από τα πλέον υψηλά, ίσως και το πιο υψηλό όσον αφορά την απόδοση του δείκτη. Αλλά όταν λοιπόν βλέπεις τέτοια άνοδο και τόσο γρήγορα αυτή την άνοδο, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και αναγκαίες διορθώσεις στην αγορά, ώστε να μπορέσει αυτή η άνοδος να τροφοδοτηθεί συνέχεια με νέο χρήμα, με νέους επενδυτές που δεν μπήκαν στην πρώτη φάση, που θα μπουν τώρα να συνεχίσουμε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα αναμένεται μια τέτοια διόρθωση όταν έχουμε μια τόσο έντονη άνοδο του προηγούμενου διαστήματος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει, θα έλεγα, όσον αφορά το πολιτικό θέμα που πάντα θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις, έχουμε εκλογές μπροστά μας, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε εκλογές, άρα πάντα υπάρχει αυτή, θα έλεγα, η αβεβαιότητα εντός εισαγωγικών, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα, κάτι που επηρεάζει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, συγγνώμη, το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε έμφαση και συνδέεται με αυτά που σας είπα προηγουμένως για το τι κεφαλαγορά θέλουμε, είναι ότι όταν έχουμε ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύονται 150 επιχειρήσεις, 150 εταιρείες, 150 μετοχές και από αυτές τις 150 περίπου 10-15 εταιρείες με 10-15 μετοχές κάνουν το 80-85% του ημερήσιου τζίρου, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά όσον αφορά το εύρος, θα λέγα έτσι, τη ρευστότητα, το εύρος και τις επιλογές που έχουν οι επενδυτές σε αυτό που λέμε στη συμμετοχή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρέπει λοιπόν θα το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και πολλές άλλες εταιρείες, αξιόλογες εταιρείες, μικρομεσαίες, μικρές εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο και αρκετές άλλες που θα θελήσουν να μπουν. Και εδώ επίσης να γίνει μια προσπάθεια να προσελκύσουμε και νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν μπει και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, για να εμπλουτίσουμε αυτό που λένε προϊόν του ελληνικού χρηματιστηρίου και να μην βλέπουμε τόσο έντονες διακυμάνσεις όταν είναι περιορισμένος πλέον ο τζίρος και οι επιλογές στις 10-15 εταιρείες που είπα. Και είναι επίσης σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε το μείγμα των επενδυτών. Σήμερα, όπως ξέρετε, περίπου το 60% του τζίρου, 50-60% γίνεται από ξένους επενδυτές. Οι Έλληνες συμμετέχουν με μια τάξη μεγέθους 15-20%. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, σύντα θεσμικά χαρτοφυλάκια, τα ελληνικά. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό το μείγμα των πελατών του χρηματιστηρίου, των επενδυτών, να μπορέσουμε και αυτό να το εμπλουτίσουμε, θέλοντας και νέους επενδυτές και διαφορετικής ποιότητας επενδυτές από τα hedge funds ή από άλλους επενδυτές που θα έλεγα γρήγορα μπαίνουν, γρήγορα βγαίνουν. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις υψηλές διακυμάνσεις. Είναι πλήγμα για την αγορά που μετατίθεται μετά το πρώτο εξάμηνο η εισαγωγή του 30% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Είναι πλήγμα γιατί ξέρετε, περιμέναμε με μεγάλη θα έλεγα, αγωνία και ενδιαφέρον να μπουν μεγάλες επιχειρήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εισαγωγές επιχειρήσεων, ουσιαστικά εισαγωγές επιχειρήσεων, να εξαιρέσουμε ΑΕΑΠ ή όποιες προβλέπονται εκ του νόμου. Άρα ναι, περιμέναμε και προσδοκούσαμε ότι θα έχουμε μια μεγάλη εισαγωγή. Πάμε για το δεύτερο εξάμηνο και βλέπουμε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα προβληματισμό. Βλέπετε συνέχεια της διόρθωσης εσείς, κυρία Κυρίτση?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι χθεσινές ημέρες που είχαμε μία πτώση ίσως συνεχιστούν ελαφρότερα τις τρέχουσες ημέρες για να ολοκληρωθεί αυτή η διόρθωση. Και είπαμε και πριν, αυτοί που να βγουν αποκομίζοντας τα κέρδη να φύγουν και κάποιοι άλλοι τώρα περιμένοντας την δυνατότητα να μπουν, να μπορέσουν να μπουν. Γενικά όμως βλέπω ότι το περιβάλλον γύρω από το χρηματιστήριο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν το οικονομικό περιβάλλον, που ήταν πριν από κάποια λίγα χρόνια. 6% διαβάζουμε για ανάπτυξη το 2022 θα κλείσει. Ρεκόρ άμεσων επενδύσεων στη χώρα το 2022. Υπάρχει δηλαδή ένα περιβάλλον που βοηθάει την αγορά μας, μπορεί να την βοηθήσει. Αλλά όπως είπα και πριν, χρειάζονται να γίνουν και μια σειρά αποδράσεις. Μην τα περιμένουμε να γίνουν από μόνα τους. Πρέπει και εμείς οι συμμετέχοντες στην αγορά να βοηθήσουμε, να διαμορφώσουμε εκτίσεις τις συνθήκες, ώστε να μπορέσει το χρηματιστήριο πραγματικά να αποτελέσει το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ κύριε Κυρίτση. Καλημέρα, καλή δουλειά. Και εγώ, ευχαριστούμε και εγώ, θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εν συντομία,